Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Φρισίρα. Η έκθεση αυτή είναι μία σκηνοθετημένη παράσταση. Σκηνοθέτησα εγώ, ηθοποιοί, καλλιτέχνες και πρωταγωνιστές στα έργα τους. Την έκθεση αυτή την έχω περάσει στο μυαλό μου πριν από 2-3 χρόνια περίπου και άρχισα στην κυριολεξία να τη σκηνοθετώ. Τι θα δείξω και γιατί θα το δείξω. Φανατικός αναγνώστης του Τσαρλ Μπουκόφσκι, που έχει μνήσει το γυναικείο σώμα, ήθελα να κλείσω έναν κύκλο εκθέσεων που είχαν προηγηθεί δύο συγκεκριμένα, «Η γυμνή αλήθεια» και «Το ψέμα της σάρκας», που και οι δύο ήσαν αφιερωμένες στο γυμνό σώμα. «Η γυμνή αλήθεια» αφορούσε έργα που ήσαν και γυναικεία και αντρικά γυμνά. «Το ψέμα της σάρκας» ήταν το δεύτερο μέρος της τριλογίας αυτής, στην οποία συμμετείχαν 30 καλλιτέχνες με 30 ωραία γυναικεία γυμνά, τα οποία εξετέθησαν στο μουσείο σε ένα διάλογο με αντίστοιχα έργα του Ζαν Ρουστέν του Γάλλου, ο οποίος είχε ζωγραφίσει την ομορφιά σε περασμένη ηλικία, την ομορφιά των γυρατιών. Και είχαμε έτσι έναν ωραίο διάλογο νεότητας και γυρατιών. Κλείνοντας αυτό το κύκλο, παρουσιάζω τη σημερινή έκθεση στο μουσείο, η οποία βλέπει τη γυναίκα σαν αντικείμενο πόθου. Και ήθελα να δω πόσο κάθε καλλιτέχνης, άντρας ή γυναίκα, βλέπουν το γυναικείο γυμνό στην αισθησιακή του πλευρά, χωρίς να ξεπερνάει τα όρια. Είμαι η Αμάντα Μιχαλοπούλου, είμαι συγγραφέας. Έχω γράψει το κείμενο για την έκθεση στο Μουσείο Φρισίρα, ένα κείμενο που μου παρήγγειλε ο Βλάσης Φρισίρας, ειδικά για αυτή την έκθεση. Το κείμενο που έγραψα το εμπνεύστηκα ουσιαστικά από πάρα πολύ προσωπικά ζητήματα. Απλώς επέλεξα να το γράψω σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, μιλώντας για τη γενιά μου. Δηλαδή μιλώντας για το πώς εμείς τα κορίτσια της δεκαετίας του 70 βιώσαμε τη σχέση με το σώμα, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και από το πρώτο έτσι συλλογικό μας γύμνομα για μία εξέταση ιατρική στο σχολείο και φτάνοντας μέχρι τη μέση ηλικία. Τι αλλάζει δηλαδή στο σώμα, πώς αλλάζει η σχέση μας μαζί του στην πάροδο των χρόνων, περνώντας από την εφηβεία, τα νεανικά χρόνια, το μπουμπούκιασμα και φτάνοντας μετά στα χρόνια που αρχίζεις να έρχεσαι σε σχέση, όχι άμεσα, αλλά γιατί όχι, και άμεση, με τη θνητότητα. 38 καλλιτέχνες, από όλη την Ευρώπη. Μίλησανε μαζί μου. Ανταλλάξαμε ιδέες. Ανταλλάξαμε σκέψεις. Ανταλλάξαμε εικόνες. Δεν ξεχνώ ότι μου έστελαν τα έργα τους την εξέλιξη της πορείας τους. Και σε πολλά από αυτά επενέβαινα. Είτε λέγοντάς τους να μην ξεπεράσουν τα όρια, είτε να αφαιθούν ακόμα περισσότερο ελεύθεροι και να δείξουν αυτό που πιστεύουν. Πολλοί από αυτούς, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, έδειξαν αυτοβιογραφικές καταστάσεις στο γυναικείο γυμνό. Η έκθεση συνολικά φιλοξενεί 100 περίπου γυμνά.
έχουν όλα διαφορετικό στυλ, γιατί τα έχουν φτιάξει διαφορετικοί άνθρωποι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έχει διαφορετική θέαση και εξωτερική και εσωτερική σε αυτό που βλέπει ή σε αυτό που φαντάζεται ή σε αυτό που φαντάζεται ότι βλέπει. Για την δουλειά που βλέπω εδώ στο Μουσείο Φρυσίρα έχω να πω τα καλύτερα, διότι οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες όλοι όσοι έχουν κάνει τα έργα που έχουν κάνει και έχουν ελέγξει πάρα πολύ καλά αυτό που θέλουν να πούνε, με αποτέλεσμα το κάθε ένα έργο από αυτά να έχει πολύ μια ιδιάζουσα προσωπικότητα σε σχέση με το σεξ, ιδιαίτερα, μια και αυτό είναι το θέμα. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το να δει κανείς πώς όλες αυτές οι προσωπικότητες συνδυάζονται εν τέλει μέσα στο μουσείο και κάνουν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Τώρα, στο έργο το δικό μου για το σεξ. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, διότι δεν μπορώ να μιλήσω γενικότερα για το σεξ σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, καταρχάς, το σεξ το θεωρώ μία πολύ έτσι, ουσιαστική χειραψία που κάνεις με τον άνθρωπο που επιθυμείς να κάνεις σεξ μαζί του. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να εκφράσεις τον εαυτό σου μέσα από εκεί, στη ζωγραφική. Είναι πιο δύσκολο ακόμη. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν γίνεται τόσο εύκολα αντιληπτό. Να εξηγήσω ακριβώς τι θέλω να πω με αυτό. Όταν θες να κάνεις σεξ για να το ευχαριστηθείς, επειδή πρέπει να το ευχαριστηθείς, δεν έχει κι άλλο νόημα δηλαδή αυτό το πράγμα, πρέπει να αποκαλύψεις τον εαυτό σου. Και για να αποκαλύψεις τον εαυτό σου, πρέπει να νιώθεις ότι ο άλλος μπορεί να σε αποδεχτεί. Οπότε αυτό το πράγμα, το μιλάω για μένα τώρα, οπότε αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σχέση με την αγάπη και τον έρωτα, γιατί για να μπορέσει κάποιος να κάνει σεξ μαζί σου, πρέπει βασικά να αποδέχεται εσέναν προσωπικά και κανέναν άλλον. Λοιπόν, το έργο μου τα βγάζει όλα αυτά που είναι το σεξ για μένα, όλα. Και είναι και λίγο ιδιαίτερο ο τρόπος που βλέπω το σεξ, είναι λίγο ζωώδης, έχει έτσι μια κατάσταση ηρωνική σε σχέση με πολλά πράγματα. Είναι και ο τρόπος που μιλάω ο ίδιος, γιατί βγάζω αυτά τα στοιχεία. Και αν είναι κάποιος αρκετά μπορεί να μπει μέσα στη ζωγραφική, ξέρει ότι όλοι αυτοί που είναι εδώ πέρα μέσα έχουν πει την αλήθεια, θέλουν ή δεν θέλουν για όλα τα πράγματα αυτά που σκέφτονται. Χρησιμοποιώ τον έρωτα και την ψυχή και ο έρωτας είναι ο Πινόκιο και η ψυχή είναι η Μίνι Μάους. Λοιπόν, το κάνω γιατί ήθελα να είναι δύο κούκλες μέσα στο έργο και γιατί ήθελα να είναι δύο στοιχεία που αναφέρονται κατευθείαν στο σεξ, δηλαδή, χωρίς πλάκα τώρα. Όλα τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας είναι ηθυφαλικά. Δηλαδή, ο Πινόκιο έχει μια τεράστια μύτη που παραπέμπει αυτόματα στο φαλό. Η Μίνι Μάους από την άλλη μεριά, και εκεί είναι ένα στοιχείο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια γυναίκα έτσι αυθύπαρκτη με τις τακούνες της και όλα τα σχετικά, πολύ σίγουρη για όλα αυτά τα πράγματα, οπότε είναι μια ψυχή γυναικεία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετέχω με δύο έργα. Είναι δύο γυναικεία πορτρέτα, το οποίο το ένα σε κοιτάει προοπτικά από ψηλά και το άλλο αποφεύγει το βλέμμα. Κατά μία έννοια δεν σε αφήνουν να γίνεις μέρος του χώρου τους. Επειδή η έκθεση αφορά στο γυναικείο γυμνό και για μένα, επειδή δυσκολεύτηκα στην αρχή, καθότι δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου, αλλά για μένα αποτέλεσε μία πρόκληση στο πώς θα μπορούσα να το βάλω μέσα στη δική μου θεματολογία δουλειάς. Και αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δω σε τι βαθμό με αφορά εμένα ένα γυναικείο γυμνό. Με το μοντέλο είχα μια οικειότητα, απλά εγώ αυτό που ήθελα να κάνω, ήθελα με έναν τρόπο, ενώ ήταν γυναικείο γυμνό και χωρίς ρούχα, πώς αυτό το πράγμα θα καταφέρεις να το ξεπεράσεις και να σταθεί σε κάτι άλλο. Ήθελα λίγο να αποφύγω την αντικειμενοποίηση, παρόλο που ένα σώμα δεν τίθεται καθόλου γυμνό. Με ενδιαφέρει λίγο να δω αυτή τη συνθήκη, στο πώς να δημιουργήσω κάπως ένα ερώτημα στο πώς διαμορφώνονται κοινωνικά τα φύλλα.
θεωρώ ότι ειδικά τη σημερινή εποχή είναι λίγο δύσκολο στο πώς θα διαχειριστείς μια έκθεση σε σχέση με το γυναικείο σώμα. Από την άλλη, θεωρώ πολύ θετικό το ότι υπήρχαν πολλές διαφορετικές οπτικές. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στην έκθεση. This with the works that I exhibit here are recently made. First I make a kind of sketches with collage. I just work it on the computer first and take pieces from materials different and put it together, and even the faces, I really cut it and make it collage or put it in transparent layers, and so I create a kind of another world from different pieces, you know. And this, what I follow in this work is that also the same duality of body as a flesh, and this kind of inside of us that is transmitted through this kind of psychology and the aspect of the character. For me, this body can be like a cage also, because it's something that don't let us sometimes to get out from our skin, you know, and to express ourselves. And you can see that the face from one of the painting, it looks like it's in a kind of, it's not so visible too much. But it's also like a kind of mask that sometimes we wear it because we don't want to show everything that is inside of us. So the sexuality in a kind of way can be shown, not so visible, but in a kind of mystery atmosphere. And for me, it's really important to let this mystery open and not to show it too much, the message. And I always like to that the viewers to write question, but not that I will answer to all their question, you know. So I prefer that I don't have to give them the key, but they have to follow and to see and to feel more what they think about, and not to give them a solution, you know. So for me, this thematic, I want to link with the project that I did in the past, so not to be something different, but to be more mystery and to keep this kind of preciousness, you know, also of the body, of the fragility, and of the idea of woman in the end, you know, the fragility. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου είναι ζωγραφικά έργα, τα οποία έχουν έντονο το στοιχείο του σκίτσου, αλλά και της χαρακτικής. Χαρακτική με την έννοια του ότι περνάνε μέσα στο έργο μου στοιχεία και στη διαδικασία της ζωγραφική, χαράξεις, τυπώματα, και πολλά έργα μου προσομοιάζουν λίγο σαν ένα τύπωμα ενώ είναι ζωγραφική. Η χαρακτική, παρότι ήμουν ζωγραφική, είχα επιλέξει ως κλάδο στη σχολή, ήταν πάντα με γοήτευε ιδιαίτερα. Με γοήτευε ακόμα και αυτά τα κακά τυπώματα της χαρακτικής. Άρα ήταν πάντα μέσα στο κομμάτι μου, ίσως και η γραφιστική που είχα δουλέψει πριν μπω στη σχολή για κάποιο διάστημα με τυπογραφία. Έχουν περάσει και έχουν αποτυπώσει, πιστεύω εγώ, στο κομμάτι το ζωγραφικό μου. Στην πιο πρόσφατη δουλειά μου, τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει μια σειρά έργων, η οποία φτιάχνω τοπία, κατασκευάζω τοπία, τα οποία είναι σκοτεινά. Είναι τοπία σαν να έχει γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Θα έλεγε κανείς αυτό που λέμε το τέλος του κόσμου ή η αποκάλυψη. Σε αυτά τα τοπία, τα φυτά και τα ζώα έχουν καταστραφεί τελείως, έχουν αποσυντεθεί, βρίσκονται σαν κουφάρια στο έργο ή επιβιώνουν ως με πολλές μεταλλάξεις, έχουν αλλάξει τελείως μορφή. Αλλά το κυρίως κομμάτι της δουλειάς μου είναι ότι αρχίζω να περιγράφω, κάνω μια διήγηση στην πόλη. Μια πόλη που έχει καταστραφεί, υπάρχουν οι δομές της, μπορεί να τις δεις, αλλά έχουν χαθεί όλα τα συστήματα ελέγχου, εξουσίας, επικοινωνίας, που κάποτε φαίνονταν υπήρχαν.
μέσα σε αυτή την πόλη, ας πούμε, ότι βλέπεις ότι ξαναρχίζει να αναδομείται, να αναδομείται στα παλιά κατεστραμμένα θεμέλια. Οι κάτοικοι βρίσκονται και αυτοί σε μια κατάσταση πάλης, στο να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν σε αυτό το αφιλόξενο τόπο. Κάποιοι κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν, να βρουν έναν άλλο τρόπο μετοίκησης. Και γενικότερα γίνεται όλη αυτή η κατάσταση σε ένα τοπίο, στην ουσία, καταστροφής. Όλο αυτό το κομμάτι της καταστροφής που περιγράφω είναι σε ένα φαντασιακό σενάριο στο οποίο παίζω, μιας υπερβολής, μιας καταστροφής. Δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές καθόλου για τον τόπο, τον χρόνο ή για ποιο πολιτισμό αναφέρομαι. Κάνω ένα τελείως φανταστικό σενάριο. Υπάρχουν βέβαια ενδείξεις ότι ίσως να αναφέρονται στο σήμερα, σε κάποιο γεγονός που συνέβη ή θα συμβεί. Στο έργο που συμμετέχω σε αυτήν την έκθεση, η ανθρώπινη μορφή, η γυναικεία φιγούρα, είναι μια σκοτεινή φιγούρα. Θα την έλεγε κανείς ένα δαίμονα, μια ιέρια μιας μυθολογίας ίσως. Λειτουργεί για μένα όχι ως ύπαρξη ανθρώπινη, αλλά περισσότερο ως ένα σύμβολο. Και την τοποθετώ σε αυτό το τοπίο, το σκοτεινό, το θα έλεγε κανείς επιθετικό προς οτιδήποτε ζωντανό, και φαίνεται να επιβιώνει. Φαίνεται να επιβιώνει αξιοπρεπώς. Η σχέση μου με την συλλογή με τον Βλάση Φρισίρα στην προηγουμένη περίπτωση σχετίζεται και με το έργο μου. Καθώς ζωγραφίζω γυμνά από πάντα, από την αρχή. Το γυμνό το αντιλαμβάνομαι σαν ό,τι πιο αληθινό στον άνθρωπο, καθώς δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο αληθινό, πιο ξεκάθαρο από το γυμνό σώμα. Το γυμνό είναι κάτι το οποίο έχει να παρασταθεί από την αρχή της ιστορίας του κόσμου. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει και τον άνθρωπο πολύ πιο αυθεντικό, καθώς δεν υπάρχουν τα ρούχα, τα οποία συχνά είναι αυτά τα οποία δημιουργούν ιεραρχίες. Disons que mes nus en général ne sont pas érotiques. Τα γυμνά μου συνήθως δεν είναι ερωτικά, αλλά μετά από πρόταση, από τη συγκεκριμένη πρόταση του μουσείου, έκανα την προσπάθειά μου, τη μικρή μου προσπάθεια, όπως ένας ηθοποιός να μπει στο ρόλο του. L'artiste face au nu est un peu comme le médecin face aussi au nu. On est très sec, on est ο καλλιτέχνης είναι λίγο όπως ο γιατρός απέναντι στο γυμνό σώμα. Δεν σκεφτόμαστε ακριβώς ότι θα γίνει, αλλά και πιο πολύ τη σύνθεση, τα χρώματα. On est plutôt fixé dans la composition du tableau, dans les couleurs, dans το πώς θα βγει το συνολικό αποτέλεσμα. Dans mon travail pour l'expo. Το έργο, στο συγκεκριμένο έργο, απεικονίζει ότι η γυναίκα μετά από την ένταση της ερωτικής πράξης, δηλαδή το μετά, et en même temps la fleur, elle a une fleur, une hortensia. Όπως έχω βάλει και το λουλούδι, την ορτανσία, το οποίο έχει κόψει, οπότε και αυτό είναι στο μετά. Εγώ έχω άλλους τρόπους με τους οποίους ασχολούμαι, αλλά τελικά ο λόγος που με έβαλε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και το είδα έτσι και σαν μια καλλιτεχνική αφορμή, είναι ότι με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ το σώμα. Ασχολούμαι πάρα πολύ, η βάση μου η καστική είναι η ζωγραφική, αλλά ασχολούμαι πάρα πολύ και με άλλες μορφές που έχουν σχέση με το ταξίδι, με τη μετάβαση και με το ανθρώπινο σώμα, με την έννοια του πώς περπατάει το σώμα, γι' αυτό και ασχολούμαι πολύ και με την περιπατητική τέχνη και με αυτή την εκδοχή της.
Εγώ σαν καλλιτέχνης έχω μια δραστηριότητα που ξεκινά από τη δεκαετία του 80. Δουλεύω συνεχώς και έχω αναπτύξει σε διάφορες φάσεις τη δουλειά μου. Στην αρχή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της κίνησης και της χειρονομίας επάνω στο χώρο με βάση την αφηρημένη προσέγγιση της ζωγραφικής. Αργότερα άρχισαν να με ενδιαφέρουν οι εγκαταστάσεις. Έχω βρεθεί να δούλεψα και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ολοκλήρωσα και τις κλασικές μου σπουδές. Βρέθηκε να κάνω αργότερα και μια έκθεση εκεί. Και σε κάθε μου έκθεση, το αίτημα το οποίο απευθύνω και σε κάθε μου προσπάθεια έχει να κάνει ακριβώς με την έννοια αυτό που είπα πριν, της μετάβασης του σώματος. Οπότε το σώμα το οποίο μεταβαίνει μπορεί να είναι μια χειρονομία που κάνει μια ζωγραφική, ας πούμε, χειρονομία, μπορεί να είναι όμως και το ίδιο το σώμα το οποίο περπατάει σε ένα χώρο. Το γυμνό το οποίο επέλεξα είχε να κάνει με την χρυσή βροχή της Δανάης και την οποία ήθελα να την ξαναζωγραφίσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτό ήταν το όλο πλαίσιο, ας πούμε, και της πορείας της δικιάς μου, γιατί όλη η ζωή που λέμε είναι ένα ταξίδι, αυτό ακούγεται λίγο στερεότυπο, αλλά τελικά έχει την πραγματικότητά της, που αυτό που θυμόμαστε είναι συναντήσεις, αφορμές, αποφασιστικές στιγμές με ανθρώπους. Και θεωρώ ότι και το έργο που κάνω τώρα, αυτή η χρυσή βροχή, η Δανάη, το πόσο σώμα αλλούζεται μέσα από μια μεταμόρφωση και πώς γίνεται αυτή η συνάντηση του γυναικείου σώματος με μια ολότητα και πώς εξακτινίζεται στο άπειρο ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, ήταν η αφορμή για να κάνω αυτόν τον πίνακα. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, η δουλειά μου είναι ανθρωποκεντρική, με εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Δουλεύω με το μοντέλο, γιατί μέσω του μοντέλου προσπαθώ να κατανοήσω το ορατό. Αλλά όμως και την ίδια τη ζωγραφική διαδικασία. Γι' αυτό και το τυχαίο ή το λάθος πάντα υπήρχαν στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ως αναφορά αντίληψης του κόσμου, ως βίωμα, συναίσθημα και εν τέλει ως ταυτότητα. Ίσως ταυτότητα μέσα από την ανάγκη να έχουμε υπάρξει κάπου. Το χρώμα άλλοτε λειτουργεί ως σχέδιο δομής και άλλοτε αναπαριστά μία μορφή που έρχεται ως ίχνος μιας ιστορίας πραγμάτων που συνέβησαν, αλλά ως αποτέλεσμα και όχι ως προκαθορισμένο γεγονός. Πάντα με νέπνε ο άνθρωπος, το σώμα γενικά, όχι μόνο το σώμα, το βλέμμα, τα χέρια. Γι' αυτό και μου ήταν δύσκολο όσες φορές έφευγα από το μοντέλο, ξαναγυρνούσα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ήταν μεγάλη μου χαρά να πάρω μέρος σε αυτή την έκθεση, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά μου ταιριάζει απόλυτα. Με ενδιαφέρει η σάρκα, το σώμα, το γυναικείο φύλο στη σημερινή εποχή. Μέσα μας υπάρχει πάντα ένα χαμένο κορίτσι. Ένα κορίτσι που είναι ακόμη αφελές, αθώο και ανεποψίαστο και ταυτόχρονα, καθώς μεγαλώνουμε, μια γυναίκα που τολμάει και τολμάει να ζει φαντασιοκοπικά, θα έλεγα, μέσα από τη φαντασίωση και μέσα από την πραγματικότητα, φυσικά. Και νομίζω ότι η γοητεία της ερωτικής φαντασίωσης, της γυναικείας, είναι ακριβώς ότι δεν έχει ηλικία, ότι μπορεί εύκολα μια γυναίκα, γυρνώντας πίσω στο σώμα της και στις αναμνήσεις τις καθαρά σωματικές, να γίνει παιδί ξανά, έφηβη, προέφηβη, μετέφηβη και τελικά γυναίκα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον ερωτισμό, το γυναικείο, και μέσα στο πλαίσιο του Me Too επίσης, το οποίο νομίζω ότι ανοίγει λίγο, διευρύνει τον ορίζοντα της συζήτησης και θέτει κάποια ερωτήματα ηθικής τάξης που νομίζω ότι έχουν πάντα να κάνουν με το πώς μια γυναίκα χειρίζεται το σώμα της και τη σεξουαλικότητά της, δηλαδή ότι είναι δική της απόφαση. Και αυτό το πάρα πολύ παλιό στερεοτυπικό ότι
η γυναίκα που εκφράζεται ερωτικά είναι μια γυναίκα... Δεν έχω πια λέξη στο λεξιλόγιο μου. Παλιά λέγανε εύκολη. Ελπίζω ότι έχουν χαθεί γενικά από το λεξιλόγιο αυτές τις λέξεις. Δυστυχώς δεν συμβαίνει, νομίζω. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι βαίνουμε προς μια εποχή που η γυναίκα θα μπορεί με μεγαλύτερη σιγουριά να εκφράζει αυτό που αισθάνεται σωματικά και ψυχικά. Νομίζω ότι είναι μια από τις ωραιότερες εκθέσεις που έχει κάνει το μουσείο. Πολλοί την χαρακτήρισαν λίγο τολμηρή. Τίποτα δεν είναι τολμηρό. Τίποτα δεν γίνεται χυδαίο αν εμείς που το κοιτάμε δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε αναστολές. Η τέχνη δείχνει μηνύματα ήθους, ηθικής και μας διδάσκει εφορία, ευτυχία και προβληματισμούς. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα έχει πετύχει με αυτή την έκθεση. Thank you.